Πέρα από το ότι πρέπει να είμαστε τυπικά εντάξει και πολύ καλά κάνατε και συγκαλέσατε ένα δημοτικό συμβούλιο απλώς και μόνο για να έρθουμε για να καλυφθούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εκείνο που πρέπει να πείτε και σε εμάς ως Δημοτική Αρχή αλλά και στους πολίτες της Φλόρινας είναι γιατί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου που λέει ο νόμος που έπρεπε να είναι ολοκληρωμένες οι διαδικασίες για την σύνταξη προσχεδίου της του προγράμματος δράσης, και το τεχνικά το σχέδιο όλο που πρέπει να υπάρχει γιατί δεν είναι έτοιμο ανεξάρτητα αν καθυστέρησε η εκλογή και ακόμα και γι' αυτό γιατί καθυστέρησε η εκλογή. Αυτό πρέπει να πιστεύω να ξεκαθαρίσετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στους πολίτες κυρίως της Φλόρινας γιατί καθυστέρησαν όλα αυτά, γιατί δεν έγιναν όταν έπρεπε να γίνουν, γιατί δεν είχαμε έτοιμο το σχέδιο και αν το έχουμε όπως λέει ο κύριος Αντιδήμαρχος γιατί δεν υπάρχει, να το δούμε κι εμείς. Τα τεχνικά δελτία, το... Τι έχετε ετοιμάσει δηλαδή, γιατί πήγανε δημοτικοί σύμβουλοι και δεν βρήκαν τίποτα, ρωτήσανε και δεν βρήκαν τίποτα, από εκεί και έπειτα καλώς γίνεται το τυπικό, πρέπει να δικαιολογήσουμε το ουσιαστικό. Και πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε εντάξει απέναντι στους συμπολίτες μας και σε αυτούς που ψήφισαν και πιστεύουν ότι μια δημοτική αρχή μπορεί να λειτουργήσει, πρέπει να τους εξηγήσουμε γιατί λειτουργεί έτσι και γιατί δεν λειτουργεί όπως πρέπει.